ειδική στιγμή. Μόνο θέλω να διευκρινίσω κάτι που πάντα του λένε. Δεν ήταν απόφαση δήμαρχο, να ξέρετε. Ήταν προς τιμή του δικό μου συμβούλιο. Απόφαση με συνεπτική διοψηφία και θετικό ψήφος από την τοπική κοινότητα Μερσίνη. Δύο ψήφους μόνο λευκά και ένα όχι. Και την υπόλοιπη συμπολίτευση και αντιπολίτευση ψηφίσανε ναι. Όλοι λοιπόν. Πολύ καλά κάνετε να... και το επισημαίνετε. Πολύ και... σωστά. Πολύ ναι, σωστά. Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μπράβο σε όλους. Ότι όλη η κοινωνία, όλη η τοπική κοινωνία ήταν υπέρ αυτής της απόφασης. Δεν ξέρω πώς δήμος στην Ελλάδα έχουν βγάλει απόφαση δημοτικό συμβούλιο έτσι. Μάλιστα. Μένει να το δούμε. Πείτε μας, είστε έτοιμοι, δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός που λέτε ότι μπορείτε χωρίς πρόβλημα να βοηθήσετε? Ναι, ναι. Όπως ξέρετε, το παραθερικό κέντρο Μερσίνη ήταν κλειστό για πολλά χρόνια, 7 χρόνια. Παρατημένο, λαλητημένο κτλ. Αυτό το κέντρο ανοίγει 90% στο Δήμο μας και 90% στο Δήμο Φιλής. Παραχωρήθηκε και από το Δήμο Φιλής το μεσότοδο κόστος και το άλλο το μεσότοδο κόμμα. Είχα ζητήσει περίπου δηλαδή να μην υπερβαίνουν 300 άτομα. Βέβαια έρθαν λίγο παραπάνω, δημιουργήθηκε λίγο πρόβλημα επειδή είναι, δεν είναι δηλαδή ξεχωριστά δωμάτια, είναι ας πούμε παραθεριστικά σπιτάκια. Έτσι. Χωράνε 7 άτομα άνετα, από εκεί και πέρα στρομωχτήκαμε λίγο. Σήμερα θα δούμε πώς το λύνουμε με κάποιες σκηνές. Όποιος δεν θέλει να μείνει μέσα, να μείνει σε σκηνή. Κύριε Μωράτ, σε αντίθεση προφανώς με εσάς, εσείς ήρθατε, εγκατασταθήκατε εδώ πέρα μόνιμα στην χώρα μας, έχετε εκλεγεί και δήμαρχος. Οι συμπατριώτες σας δεν θέλουν να μείνουν, θέλουν να φύγουν, θέλουν να πάνε τελικά προσωρινά να μένουν εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούν διαφορετικά, έτσι. Ακριβώς. Έχω μιλήσει με πολλούς χθες. Είδα δηλαδή γυναίκα με 4 παιδάκια μαζί της. Ο άντρας είναι στην Γερμανία αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει στην Ελλάδα να τους πάρει, δεν τους αφήνανε. Και τώρα αυτοί έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα και περιμένουν πότε θα πάνε Γερμανία. Όπως και άλλοι αρκετοί που έχουν. Ο άλλος, δηλαδή, είδα ένα παιδί μόνος του. Μου λέει: Πατέρα μου, μάνα μου είναι στη Σουηδία και εγώ είμαι εδώ. Και πολλές τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή θέλουν να φύγουν γιατί έχουν κάποιους συγγενείς στο εξωτερικό που θα τους διευκρινίσει δηλαδή η διαμονή ή αν να βρουν δουλειά μέχρι να λυθεί το θέμα και να κρατήσει η ειρήνη απάνω από τη Συρία και να επιστρέφουν σπίτια τους. Δήμαρχε, χρειαζόμαστε τη δική σας εμπειρία, γιατί βεβαίως εσάς ο κόσμος προφανώς σας εκτιμά, η πλειοψηφία σας εξέλεξε. Βλέπετε η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη, έχει τις δυνατότητες να αφομοιώσει, να ζήσει μαζί με έναν αριθμό προσφύγων, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Ναι, ναι. Πιστεύω η Ελλάδα, τον πολιτισμό δηλαδή, έχει δει την προσφυγιά, ξέρει τι σημαίνει προσφυγιά. Βοηθάνε όσοι είπα, είχαν δηλώσει η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος που έχει αγκαλιάσει τους προσφυγές. Δεν τους έχει πνίξει στη θάλασσα, τους άναξε όλα τα ό,τι μπορεί δηλαδή να κάνει να βοηθήσει την οικονομική κρίση της Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Φέρνει και γκρίνια και σε κάποιους συμπολίτες και λένε εντάξει δεν μπορούμε και τα λοιπά, αλλά πιστεύω κατά 90% από το ελληνικό λαό το βλέπει αυτό και θέλει να βοηθήσει και πιστεύω ένα μικρό ας πούμε ποσό από τις πρόσφυγες οι σημερινοί μπορεί να μείνουν στην Ελλάδα και κάποια στιγμή να γίνουν Έλληνες πολίτες και να προσφέρουν και αυτοί στην Ελλάδα και να αγαπάνε την Ελλάδα και να υπηρετούν την Ελλάδα και σαν φαντάρι όπως υπηρέτησα και εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε για όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, και να πάμε και στον Γιάννη τον Ανδριώτη στην Κέρκυρα, διότι είχαμε εκεί ένα περιστατικό, να μας πει περισσότερα ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από την Κέρκυρα. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι περιστατικά τέτοια, σαν για αυτό το οποίο και εμείς διαβάζουμε δημοσίευμα, ότι δηλαδή οι μετανάστες οι οποίοι έφυγαν προς την Ιταλία, ξεκίνησαν από την Κέρκυρα, είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ συχνά το έχουμε ζήσει εμείς εδώ στα Ιόνια. Ναι. Διότι πριν γίνει η μεγάλη έκρηξη του προσφυγικού στο Αιγαίο με τα γεγονότα στη Συρία, είναι ο βασικός δρόμος εξόδου των μεταναστών που έρχονταν στη χώρα μας προς την.
θαλάσσιος δρόμος του Ιωνίου. Ευρώπη, προς τη Δυτική Ευρώπη, ήταν ουσιαστικά ο θαλάσσιος δρόμος του Ιωνίου. Άνθρωποι οι οποίοι έμεναν για εβδομάδες, για μήνες στην Αθήνα, έβρισκαν την επαφή τους με τους επιτίδιους, οι οποίοι τους έπαιρναν σε ένα από τα παράλια του Ιωνίου Πελάγου, είτε της Πελοποννήσου, τους φόρτωναν σε σαπιοκάραβα και από εκεί επιχειρούσαν να τους περάσουν στην Ιταλία μέσω της θαλάσσης οδού. Βέβαια, αληθεύει, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, αληθεύει, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον σε ένα άλλο επίπεδο, ότι ο ένας από τους δύο διακινητές είναι Έλληνας και ο άλλος είναι Αλβανός. Κοίταξε, ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλες αυτές τις πληροφορίες. Όπως είναι ένας Έλληνας και ένας Αλβανός διακινητής. Ωστόσο, είναι κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο. Συνήθως αυτά τα κυκλώματα είναι κυκλώματα 2, 3, 4 ατόμων και περισσότερων, και δρούν μέσα σε αυτά άνθρωποι.